Ναι. Γιατί δεν είναι έτσι όπως τα λες. Και απορώ πως πέρασε από το μυαλό σου ότι ήταν ποτέ δυνατόν η Λένα που σ' αγαπάει και περισσότερο από τη ζωή της να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Τότε γιατί μου το είπε? Γιατί μου είπε να φύγω και να πάω στην Αλίκη? Δεν ξέρω γιατί. Ξέρεις. Και θα μου πεις τώρα γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να φύγω. Λοιπόν, πρέπει να κινηθούμε τάχιστα. Θα πρέπει να οργανώσω εγκαίρως μια επιχείρηση για να μπορέσω να το πείσω πού θα φτάσει το φορτίο. Ναι, αλλά χωρίς να το καταλάβει όμως ο Βρετός, πρέπει να πιστεί ότι εσείς πιστέψατε όσα είπε ο Βαρσάμις. Θα πιστεί αύριο κιόλας. Αύριο πώς? Με τη βοήθεια του Πομπού. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα προσπαθήσω να το κάνω. Ακόμα και αν δεν φύγεις. Γιατί δεν θέλω να τον χάσω πάλι. Δεν θα το χάσεις. Γιατί τώρα έχει μόνο εσένα. Όχι. Έχει και εσένα. Ανησυχεί πολύ, παιδί μου. Χθες βράδυ δεν έκλεισε μάτι. Πού θα πάμε? Άσε, θα τα πούμε στον δρόμο αυτά. Τι είπα, θέλω να ξέρω που θα πάμε να το πω στον Άρη. Όχι, κορίτσι μου. Ο Άρης είναι καλύτερα να μην ξέρει πού θα είσαι. Πώς να μην ξέρει, αν θέλει να έρθει να με δει? Δεν πρέπει να έρθει να σε δει, θάλια μου. Μπορεί η Μαριάννα να τον παρακολουθεί και να φτάσει σε σένα. Κανείς δεν πρέπει να ξέρει που είμαστε, όχι? Εγώ αυτό. Εσύ. Που την πίκρανα τόσα χρόνια. Που δεν της είπα ποτέ μια καλή κουβέντα. Άκουσε, Θωμά. Στεναχωρούσα συνέχεια. Έτσι έδωσα του μια χαρά. Τα ρίχνω όλα πάνω της. Λες κι εγώ ήμουν κανένας άγιος. Εγώ αυτό γι' αυτό που έπαθα. Εγώ. Δεν φταίσαι εσύ, Θωμά. Και μην τα ρίχνεις όλα στον εαυτό σου, γιατί αυτό είναι άδικο. Ο Στεργίου σου είπε ότι ο Μάνης συνήλθε. Πριν από λίγο άνοιξε τα μάτια του. Θα ζήσει δηλαδή? Ξέρω, ναι, εννοείται. Εκτός αν πρόκειται για καμιά αναλαμπή. Όχι, βέβαια. Άκουσε, μου, Στεργίου, δεν θα με πριν από τότε τηλέφωνο αν δεν ήταν σίγουρος ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Δεν θα κατηγορηθείς για φόνο. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο να μάθω τι έγινε. Και εσύ πρέπει να φύγεις. Έλα, πάμε. Οι γονείς σου περιμένουν. Πάμε. Όχι, δεν πρόκειται να φύγω. Δεν θα φύγεις? Όχι, βέβαια, θα έρθω μαζί σου στο νοσοκομείο. Ναι. Ναι. Άστα αυτά, στο ψητό. Λοιπόν, σε τρεις μέρες. Όχι, την προβλήτα που θα δέσει θα τη μάθει όταν θα έρθει η ώρα της. Θέλω να έχεις τα μάτια σου 14. Όχι, αγόρι μου. Όταν παίζονται τόσα λεφτά δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στη μάνα που με γέννησε. Η αποθήκη είναι έτοιμη. Ασφαλής. Πρόσεχε, ρε, πρόσεχε, πρόσεχε, μη γίνει καμία στραβή. Γιατί την έχεις πολύ άσχημα. Δεν θα προλάβεις καν να αποχαιρετήσεις το μάτι του το κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις ότι μιλάω σοβαρά. Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα ενημερωθείς όταν και όποτε πρέπει. Ωραία. Θέλω να έχεις το κινητό σου ανοιχτό, μέρα νύχτα κοντά σου. Θα τα πούμε σύντομα. Ο καφές σας. Σε ευχαριστώ. Τι έχει συμβαίνει, κάτι? Όχι, μια χαρά είμαι. Η κυρία Τύπα πώς είναι? Έχουμε την έννοια μας για τον Άρη τώρα. Πάντως είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα.
Ας πιούμε κι εμείς ένα καφέ. Ναι. Κύριε Βαρσαμή, είναι έξω ο υποστηνόμος Βέργος και θέλει να σας δει. Πες το να πέρασε. Καλημέρα σας, κύριε Βαρσαμή. Καλημέρα, υποστηνόμη. Συμβαίνει κάτι? Έχουμε κανένα νέο από το Μάνεση? Όχι. Δεν έχω νέο για το Μάνεση και ούτε ήρθα να κουβεντιάσουμε για την υπόθεση που μπλέκε το Άρης. Ήρθα γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε οι δυο μας. Αφορά μόνο εσάς. Εμένα? Ναι. Τις προάλλες που είχαμε κουβεντιάσει εδώ καλή ώρα όπως τώρα και έφυγα, μετά κάθισα και σκέφτηκα και διαπίστωσα ότι... Μου είπατε την αλήθεια. Αλήθεια? Ναι. Πιστεύω πως εσείς στήσατε όλη αυτή την ιστορία γύρω από το Βρετό και πως αυτός είναι αθώος. Θα έρθεις μαζί μου στο νοσοκομείο να κάνεις τι? Να δω πώς είναι ο Μάνεσης. Δεν χρειάζεται, Θάλια, αφού συνήλθε σημαίνει ότι... Σημαίνει ότι διέφυγε τον κίνδυνο, δεν σημαίνει ότι θα γίνει τελείως καλά. Αυτό όμως δεν είναι δικό σου θέμα. Εσύ πρέπει να φύγεις. Όχι, είναι δικό μου θέμα, κάνεις λάθος. Και ο Μιχάλης, αν θυμάσαι καλά, είχε συνέλθει. Δεν μπορούσε να περπατήσει όμως. Και μετά έκανε αυτό που έκανε. Παρά λίγο να το πληρώσεις εσύ, το θυμάσαι? Μέχρι ο Μάνεσης να γίνει τελείως καλά, εγώ δεν πρόκειται να φύγω. Θαλιά, ακούσε με, σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό ο Μάνεση να γίνει καλά, αλλά πιο σημαντικό για μένα είναι η ασφαλειά σου. Γι' αυτό πρέπει να φύγεις τώρα. Και ό,τι και αν συμβεί με το Μάνεση είναι δική μου υπόθεση. Θα τα βγάλω πέρα μόνος μου. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μόνος χωρίς τη βοήθειά μου, δεν το καταλαβαίνεις. Όταν ο Μάνεσης γίνει καλά και μπορέσει να μιλήσει, ο Βέργος θα πάει να του ζητήσει κατάθεση. Αυτός μπορεί να πει ψέματα. Μάλλον είμαι σίγουρη ότι θα πει ψέματα. Δεν θα το κάνει, Θάλια, δεν θα το κάνει. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Ο Μάνεσης ξέρει ότι ήσουν μπροστά. Αυτό δεν θα τον εμποδίσει, Άρη. Είναι ικανός να πει στο Βέργο ότι εμείς οι δύο συνοηθήκαμε για να το βγάλουμε από τη μέση και πάμε να το βγάλουμε ατύχημα. Πρέπει να είμαι εκεί, μπροστά, να πω την αλήθεια. Μα την είπες την αλήθεια στο Βέργο ήδη. Και αν δεν με πιστέψει, αν πιστέψει το Μάνεση, τι κάνουμε? Δεν θα το πιστέψει όμως, Θάλια. Ο Βέργος δεν είναι κανένας χαζός, είναι έξυπνος άνθρωπος. Ξέρει ότι δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Ο Μάνεσης είναι τόσο πορωμένος, θέλει τόσο πολύ να σε δει στη φυλακή που θα κάνει τα πάντα, το καταλαβαίνεις αυτό? Δεν θα τα καταφέρει όμως. Γιατί μπορώ να χειριστώ την κατάσταση μόνος μου. Άλλωστε, το δίκαιο είναι με το μέρος μας, δεν είναι με το Μάνεση. Μέχρι τότε, εγώ θα μείνω εδώ. Δεν μπορώ να φύγω, κατάλαβε με. Κάθε μέρα θα με τρώει η αγωνία, δεν μπορώ να φύγω. Θα σιγουρευτώ πρώτα ότι ο Μάνης θα γίνει τελείως καλά και μετά θα φύγω, στο υπόσχομαι. Άντε, παιδί μου, ακόμα εδώ είστε. Έλα, κοριτσάκι μου, θα τα πείτε αύριο στο τηλέφωνο, πάμε να φύγουμε. Μαμά, ο Μάνης συνήλθε. Έλα, πότε? Πριν από λίγο μας πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο. Δοξάσει ο Θεός. Τώρα, Άρη μου, θα πάνε όλα καλά, παιδί μου, έτσι. Και έτσι θα φύγει και η Θάλια μου πολύ πιο ήσυχη. Όχι, μαμά, δεν θα φύγω. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Δεν είπαμε ότι... Ναι, ξεχνώ ότι είπαμε. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω μέχρι να σιγουρευτώ ότι ο Μάνεσης είναι καλά και ότι ο Άρης δεν θα έχει μπλεξίματα, δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Μα αφού συνήρθε ο Μάνεσης, δεν θα έχει μπλεξίματα. Πες της το κι εσύ, Άρη μου, ότι πρέπει να φύγουμε. Αυτό της έλεγα τώρα. Μαμά, η συζήτηση τελείωσε. Σε παρακαλώ, πάρτε τον μπαμπά, πηγαίνετε σπίτι. Ελάτε. Μην ανησυχείτε. Μόλις μάθει για την υγεία του Μάνης, θα φύγει. Και αν χρειαστεί, θα τη βάλω εγώ στα μάξι με το ζόρι. Εντάξει, Άρη μου. Πιστεύετε πως σας είπα την αλήθεια και πως ο Βρετός είναι αθώος? Ακριβώς. Μάλιστα. Όταν σας το είχα πει όμως, δεν με πιστέψατε. Και είχα κάθε δίκιο, νομίζω. Τόσο καιρό, κύριε Βαρσάμη, σχεδιάζαμε να παγιδέψουμε μαζί το Βρετό με κίνδυνο τη ζωή σας. Και κάποια στιγμή γυρίσατε και μου είπατε πως όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται είναι δικιά σας ιστορία, δικό σας σχέδιο. Πώς θέλετε να σας πιστέψω? Θεώρησα ότι μου λέτε ψέματα, διότι μπορεί να σας εκβίαζε ο Βρετός με τη ζωή της Αγγελικής. Αλλά δυστυχώς έκανα λάθος. Μου λέγατε την αλήθεια. Και πώς φτάσατε σε αυτό το συμπέρασμα έτσι ξαφνικά? Δεν καταλήξαμε ξαφνικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε εδώ είτε στην Αμερική, σπατάλησαν πάρα πολύ από τον πολύτιμο χρόνο τους για να βρουν ποιος είναι αυτός ο Παύλος Βρετός. Έμαθαν ακόμα, κύριε Βαρσάμι, πότε έβγαλε και το πρώτο του δοντάκι.
καταλαβαίνω. Υποθέτω πως οι έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς. Σωστά υποθέτεται. Λοιπόν, μετά από αυτές τις έρευνες, καταλήξαμε ότι ο Βρετός έχει κατάλευκο ποινικό μητρό. Είναι ένας ικανότατος επιχειρηματίας. Όλες του επιχειρήσεις είναι καθαρές και κερδοφόρες. Οπότε, ποιος ο λόγος να πάει να μπλεχτεί με εμπορία ναρκωτικών. Σωστά. Σωστά. Και έτσι καταλήξατε στο συμπέρασμα πως... Ό,τι σας είπα εγώ είναι αλήθεια και πως ο Βρετός δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία. Ήταν το μόνο πράγμα που μου απέμενε να σκεφτώ. Έκανα λάθος. Κανένα λάθος δεν κάνατε, είπα στην νόμη, κανένα λάθος. Ο Παύλος δεν έχει καμία σχέση. Εγώ τα οργάνωσα όλα. Και λυπάμαι ειλικρινά που σας έμπλεξα σε αυτή την ιστορία αναγνία σας. Με μπλέξατε. Με χρησιμοποιήσατε, κύριε Βαρσάμι, είναι το σωστό ρήμα. Και δεν κάνατε μόνο αυτό. Ανακατέψατε και όλη τη δίωξη ναρκωτικών. Και νομίζετε ότι με μια συγγνώμη καθαρίσατε. Λυπάμαι ειλικρινά, είπα στην νόμη, σας είπα. Λυπάμαι, τι άλλο μπορώ να κάνω. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Βαρσάμι, ότι θα μπορούσα να σας ασκήσω δίωξη για εξαπάτηση των αρχών. Θα μπλέκατε πάρα πολύ άσχημα σε αυτή την περίπτωση. Αν αυτό θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα, ασκήστε δίωξη εναντίον μου. Μη με ειρωνεύεστε, κύριε Βαρσάμι! Μη με ειρωνεύεστε! Δεν είναι αστείο, κύριε Βαρσάμι, να παίζετε με τη τιμή των ανθρώπων και με τη τιμή του σώματος. Καταλαβαίνω, σας είπα. Καταλαβαίνω και λυπάμαι ειλικρινά που σας έμπλεξα. Λυπάμαι ειλικρινά, το ομολόγησα από την αρχή. Σας είπα την αλήθεια. Εσείς δεν με πιστέψατε. Τέλος πάντων. Έχετε χάρη που ο γιος σας είναι μπλεγμένος σε ένα σοβαρό πρόβλημα με την υπόθεση του Μάνεση και δεν θέλω να προσθέσω ένα ακόμα τέτοιο πρόβλημα στην οικογένειά σας. Θα το ξεχάσω. Αλλά να ξέρετε, κύριε Βαρσάμι, ότι την επόμενη φορά που θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε και να παίξετε με το σώμα, θα βρεθώ μπροστά σας. Και θα είμαι αμήλικτος. Συνεννοηθήκαμε. Ναι, συνεννοηθήκαμε, είπα στην οργή. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για την επιοίκεια και την κατανόησή σας. Λύστε μου, κύριε Βαρσάμι, και μια τελευταία απορία. Απορία? Η Αγγελική που βρίσκεται. Είναι σε κάποιο μέρος που γνωρίζω μόνο εγώ. Είναι ασφαλής και είναι πολύ καλά στην υγεία της. Έπαιξε, λέτε, την παράσταση. Τελείωσε ο ρόλος της. Και αποσύρθηκε από τη σκηνή. Ναι, κάπως έτσι. Φεύγω, κύριε Βαρσάμι, γιατί αν μείνω και ένα λεπτό ακόμα παραπάνω εδώ θα μετανιώσω εκτρά για την επίοικια και την κατανόηση που σας έδειξα. Πρέπει να βρούμε το Στεργείο. Συγγνώμη, παρακαλώ, πού μπορούμε να βρούμε τον κύριο Στεργείο? Είναι η ώρα επίσκεψη στο γιατρό στους ασθενείς. Υποθέτω πως θα βρίσκεται σε κάποιο θάλαμο. Αν θέλετε να τον περιμένετε, το γραφείο του είναι στον πρώτο όροφο, αλλά πιστεύω πως θα αργήσει. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάω να τον βρω εγώ και εσύ μείνε εδώ, εντάξει. Ανάτωση. Γιατρέ. Ήρθαμε να μάθουμε για την υγεία του Μάνεση. Είναι καλά? Τι κάνετε εδώ? Ήρθα να δω το Βαρσάμι. Του είπατε ότι τον πιστεύετε? Ναι, του είπα ότι έκανα μια εκτεταμένη έρευνα για το Βρετό και ότι είναι καθαρός. Επίσης του είπα ότι η μόνη εξήγηση για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πως αυτός πραγματικά ευθύνεται για την παγίδα. Έβαλα και τις φωνές μέσα στο γραφείο, μπας και γίνω πιο πιστικός τώρα. Και σας πίστεψε? Νομίζω πως ναι. Αυτός με πίστεψε. Το θέμα είναι όμως να μας άκουγε και ο Βρετός και να μας πίστεψε κι αυτός. Για να μην πάει τζάμπα όλο αυτό το θέατρο που παίξα μέσα στο γραφείο. Όχι, όχι, σας άκουγε σίγουρα. Δεν έχει έρθει ακόμα εδώ, οπότε θα είναι σπίτι του μπροστά στη συσκευή και θα ακούει. Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί αν με πίστεψε θα νιώσει πιο ασφαλής και έτσι θα μου δώσει και εμένα την ελευθερία των κινήσεων. Να μπορώ να βάλω στο χέρι πιο εύκολα και το φορτίο,
Και αυτόν. Σου είπα τις προάλλες ότι θέλω να κοιτάξεις, να μάθεις πού θα δώσει ραντεβού ο Βρετός στο Βαρσάμι για την Αγγελική. Θέλω όμως να προσέχεις. Δεν θέλω να κινδυνεύσεις ζωή σου. Συμφωνεί? Εντάξει. Συγγνώμη. Ναι. Πότε? Εντάξει, εντάξει, έρχομαι από εκεί. Ναι, 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 ναι. Τι έγινε? Συνήλθε ο Μάνεσης. Πρέπει να πάω από το νοσοκομείο. Θα ζήσει δηλαδή? Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θέλω να προσέχεις, έτσι. Δεν θέλω να... Να με πάρετε στο λαιμό σας. Μου το ξανάπατε αυτό. Μιλήστε, γιατρέ. Είναι καλά ο Μάνεσης? Άλλαξε κάτι από την ώρα που μας πήρατε τηλέφωνο? Άλλαξε, αλλά ευτυχώς προς το καλύτερο. Δηλαδή θα γίνει καλά? Οι πρώτες εξετάσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές. Δεν δείχνουν εγκεφαλική βλάβη, κάποια σοβαρή ζημιά σε άλλο ζωτικό όργανο. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα επανέλθει πλήρως. Τι εννοείται πολύ νωρίς? Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε. Για να βεβαιωθούμε, θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες εξετάσεις πιο εξειδικευμένες. Ναι, αλλά από την πείρα σας δεν μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα? Εγώ θέλω να ελπίζω ότι όλα θα είναι καλά και ότι ο ασθενής θα αναρρώσει τελείως. Ότι το μόνο που θα του θυμίζει αυτή την περιπέτεια θα είναι το σημάδι από τη σφαίρα. Μάλλον δεν έπρεπε να το πω έτσι απότομα. Δεν πειράζει, γιατρέ. Εσείς την αλήθεια είπατε. Έχει επαφή με το περιβάλλον, σας μίλησε? Ναι, με κόπο όμως. Είναι πολύ αδύναμος ακόμα, αλλά το γεγονός ότι επικοινωνεί είναι πολύ ενθαρρυντικό. Θα μπορούσα να τον δω? Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Αν σε δει, φοβάμαι πως θα ταραχτεί. Και η κατάστασή του ακόμα είναι πολύ εύθραυστη. Και πρέπει να αποφεύγει και τις συγκινήσεις. Πότε θα μπορέσω να τον δω? Δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, θα εξαρτηθεί. Σίγουρα όμως μετά από 2-3 μέρες. Και τώρα με συγχωρείτε. Πρέπει να πάω να δω τους ασθενείς. Γιατρέ. Σας ευχαριστούμε. Όχι εμένα. Την καλή τύχη του κυρίου Μάνεση και τη δικιά σας. Τι θέλεις να τον δεις, Τάλια? Για να σίγουρο αυτό ότι είναι καλά. Αφού είναι καλά, για να μιλήσει με τον γιατρό σημαίνει πως είναι καλά. Έλα, έλα, εσύ πρέπει να φύγεις τώρα. Έλα. Θαλιά, όσο μένεις εδώ πέρα, βάζεις τον εαυτό σου κίνδυνο. Κοίταξε με. Πρέπει να φύγεις τώρα. Αν ο Μάνεσης γίνει χειρότερα, θα σε πάρω τηλέφωνο και θα σου πω να γυρίσεις. Έχεις το λόγο μου. Έλα. Όχι, Άρη, δεν πρόκειται να με πάρεις τηλέφωνο. Θα προσπαθήσει να τα βγάλεις πέρα μόνο σου. Εγώ δεν σε αφήνω μόνο σου. Ξέχνα το αυτό. Γι' αυτό μην επιμένεις. Μόλις έμαθα ότι συνήλθε ο Μάνεσης. Ναι, μας ειδοποίησε ο γιατρός του. Τι σας είπε δηλαδή? Μας είπε ότι τα πράγματα πάνε μάλλον καλά. Βέβαια θα χρειαστούν και άλλες εξετάσεις, αλλά το σημαντικό είναι ότι επικοινωνεί με το περιβάλλον. Και αυτό είναι πολύ καλό. Μακάρι. Και για εκείνον και για σας. Φαντάζομαι θα θέλετε να του πάρετε κατάθεση. Μόλις μου το επιτρέψουν οι γιατροί. Θα χρειαστεί κάποιες μέρες όμως. Τουλάχιστον 2-3. Δεν πρέπει να ταραχτεί. Θα περιμένω. Εν τω μεταξύ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην απομακρυνθείτε από την Αθήνα όσο του μιλήσω μαζί του. Τι εννοείτε και οι δύο? Φυσικά και οι δύο. Μια στιγμή, αστυνομία. Για μένα το καταλαβαίνω, λέει, Θάλια, γιατί. Η Θάλια δεν έχει καμία ευθύνη με αυτό που έγινε. Κύριε Βαρσάμι,
Ήμουν σαφής. Είπα και οι δύο. Δεν θα το διαπραγματευτώ μαζί σας. Λοιπόν, και τώρα, αν με συγχωρείτε, πρέπει να μιλήσω κι εγώ με τον κύριο Στεργίου. Είδες, και να θέλω να φύγω από την Αθήνα, τώρα δεν μπορώ. Θα μείνω εδώ και με την άδεια της αστυνομίας. Της έδωσα του μια χαρά. Τα ρίχνα όλα πάνω της. Λες κι εγώ ήμουν κανένας Άγιος. Εγώ αυτό για αυτό που έπαθε. Εγώ. Δε φταίς εσύ, Θωμά. Και μην τα ρίχνεις όλα στον εαυτό σου, γιατί αυτό είναι άδικο. Δεν λέω, μπορεί κάποιες φορές να της φέρθηκε σκληρά. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αρρώστια της. Εγώ αυτό μόνο εγώ. Πού πας? Στο σπίτι να της μιλήσω. Ωραία, θα έρθω κι εγώ. Όχι. Θέλω να της μιλήσω μόνος μου. Άκουσε με, Θωμά. Πρέπει να την πείσεις να μην φύγει, να μείνει εδώ. Να το παλέψουμε μαζί, όλοι μαζί. Εγώ βέβαια της το είπα, αλλά δεν ξέρω αν θα μ' ακούσει. Έλα, βρε Θωμά, τι έγινε επιτέλους? Τώρα έπαιρνα στο σπίτι σας τηλέφωνο, αλλά δεν απαντούσε κανείς. Μίλησες με τη Λένα, της είπες να μην φύγει? Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβες? Όχι, όταν πήγα είχε ήδη φύγει. Και βέβαια, τρόμαξαν και επέμεναν. Δεν ήταν παραμύθι. Δεν θα άφηνα ποτέ μόνο τον Άρη για να γλιτώσω εγώ. Ό,τι και να πεις, δεν σε πιστεύω. Πατερός, εδώ φτάνει! Σου είχα πει να μην ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Σε παρακάλεσα που να πάρει ο διάολος, σε παρακάλεσα! Ξέρω τι σκέφτεσαι, ότι μπορεί να πήρε κάποιο τρένο, κάποιο λεωφορείο και να έφυγε σε άγνωστη κατεύθυνση. Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο να το κάνει αυτό. Τι εννοείς? Μπορεί από στιγμή σε στιγμή να... Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, ένα ταξίδι θα την εξουθενώσει. Οπότε δεν νομίζω ότι θα το ρίσκαρε. Ο Ερίκος αγαπάει, πρέπει να τον πιστεύεις. Μην αφήνετε αυτό το ερπετό, το βρετό, να σέρνετε ανάμεσά σας. Νομίζω ότι το θέλω, Σοφία. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Καμιά απόδειξη ότι λέει την αλήθεια.